Νέες αυξήσεις της τάξης περίπου του 33% έρχονται στους σταθμούς διοδίων της κατασκευάστρας εταιρείας, σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, κυρία Ειρήνη Ζαβρίδου. Οι αυξήσεις αυτές έρχονται από την 1η του νέου έτους και προβλέπονται στη σύμβαση ρητά μετά την επίτευξη και της 4ης αποκλειστικής προθεσμίας που έχει δοθεί στην εταιρεία για την ολοκλήρωση μιας σειράς εργασιών. Σύμφωνα με τη σύμβαση, το κόστος των διοδίων θα αυξηθεί στα 4 λεπτά ένα χιλιόμετρο από 3 που είναι μέχρι σήμερα. Με το ποσοστό αυτό της αύξησης, το 33%, προβλέπεται ότι για ένα γιοταχή αυτοκίνητο κατηγορίας 2, οι τιμές θα διαμορφωθούν ως εξής. Στο σταθμό διοδίων της Πελασγίας, από 2,4 ευρώ που είναι σήμερα, η τιμή θα ανέλθει στα 3,20. Στο σταθμό Μοσοχωρίου, από 2,8 ευρώ, η τιμή θα ανέλθει στα 3,7 ευρώ. Στο Μακριχώρι, από 1 ευρώ στο 1,3. Στο σταθμό Πυργετού, η τιμή των διοδίων δεν αλλάζει, σύμφωνα πάντα με την κυρία Ζαβρίδου, καθώς είναι καθορισμένη βάσει της σύμβασης στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ στο σταθμό της Λεπτοκαριάς, από 2,9 ευρώ που είναι σήμερα, η τιμή θα ανέλθει στα 3,9. Αυξήσεις φωτιά χαρακτηρίζουν τις νέες τιμές στα διόδια, τα τοπικά μέλη της Επιτροπής Αγώνα Κατά των Μέτρων, οι οποίοι μιλούν για νέα φέμαξη του οικογενειακού εισοδήματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ γίνεται μια τρομερή ιστορία και μια τρομακτική αφέμαξη μέσα σε ένα πλαίσιο ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε όλοι μας πια. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν στην περιοχή μας, στο νομό Λάρισας, για να πάμε Πλαταμόνα, 3 διόδια, καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόκειται να πληρώσει ο μακρυχωρίτης ή ο μοσχοχωρίτης όταν θέλει να πάει στο Βόλο ή αλλού. Νομίζω πως είναι πια παραλογισμός και έξω από κάθε λογική. Και μάλιστα να πούμε ένα συγκριτικό στοιχείο, αυτό που είπαμε στο Πανελλαδικό, ότι στην Ελβετία πληρώνουμε 36 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, ετήσια, με τη βινιέτα αυτό όπως το λένε, ενώ εδώ εμείς πρόκειται για να πάει η Κατερίνη Θεσσαλονίκη, αν κάποιος δουλεύει Θεσσαλονίκη, 1.300 ευρώ το χρόνο. Σκεφτείτε λοιπόν τι αφέμαξη υπάρχει.